Με την εξέταση στην ιστορία, τη φυσική και την οικονομία ολοκλήρωσαν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις στα βασικά μαθήματα οι συμμετέχοντες από τα γενικά λύκεια. Η τελευταία μέρα για τους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης δεν έκρυβε εκπλήξεις στην ιστορία, αφού τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και μάλλον από αυτά που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια καλή απόδοση σε όσους είχαν προετοιμαστεί αντιστοίχως. Τα σημερινά θέματα ήταν σαφή, ήταν ξεκάθαρα. Νομίζω ότι πραγματικά πάλι ένας μαθητής που είχε ακουμπήσει στο βιβλίο του τα δύο τελευταία χρόνια, σήμερα θα βγει με χαμόγελο. Τα οριστικά χαμόγελα είναι μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την ανακοίνωση των βάσεων. Ήταν πολύ ωραία. Είμαι πολύ ικανοποιημένη. Πιστεύω ότι γράψα πολύ καλά. Δεν το περίμενα. Ήταν θέματα βατά. Εντάξει, βατά τώρα για ποιον έχει διαβάσει, βατά θα είναι. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένη. Νομίζω ότι έχω γράψει πολύ καλά. Άμα είχε διαβάσει κάποιο, έγραφε. Οι πηγές ήταν λίγο δύσκολες, αλλά εντάξει. Και στην οικονομία τα θέματα δεν εμφάνιζαν κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες, με τους υποψήφιους να ανταποκρίνονται μάλλον ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των ζητουμένων. Τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά αναμενόμενα. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορεί να ανταπεξέλθει. Καλύπτουν το σύνολο της ύλης. Τώρα έτσι με μια πρώτη εικόνα ίσως χρειάζεται λίγο προσοχή στο γάμα θέμα και συγκεκριμένα στο γάμα δύο ερώτημα, το οποίο έχει μια πρωτοτυπία με τον τρόπο με τον οποίο ερωτάτε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι κινούνται σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί ένας καλά διαβασμένος και καλά προετοιμασμένος μαθητής να ανταπεξέλθει. Στη φυσική, ωστόσο, αν και η δυσκολία των θεμάτων δεν ήταν μεγάλη, υπήρχαν στο γάμα και δέλτα θέμα κάποια σημεία που απαιτούσαν προσοχή και ψύχρεμο χειρισμό. Με καλή διαχείριση του χρόνου και με προσοχή στις εκφωνήσεις και πραγματικά κατανόηση τι σου δίνει και του συζητάει, νομίζω ένας καλά προετοιμασμένος μπορεί να γράψει καλά. Ήταν βατά τα θέματα, είχε κάποια έτσι ερωτήματα πιο δύσκολα, αλλά πιστεύω όλα καλά. Το Δέλτα και το Γάμα ήταν κάπως ένα βαθμό δυσκολίες παραπάνω. Αυτά είχα να πω. Τώρα αναμένετε αποτελέσματα? Αναμένουμε αποτελέσματα, ναι. Αγωνία? Εντάξει, έχουμε την αγωνία να περάσουμε στη σχολή που θέλουμε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα και... Μπορεί η εξέταση στα βασικά μαθήματα να ολοκληρώθηκε, ωστόσο οι υποψήφοι αναμένουν την εξέταση στα ειδικά και αμέσως μετά, στα τέλη Ιουνίου τις βαθμολογίες, αμέσως μετά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων και στα τέλη Ιουλίου προς τις αρχές Αυγούστου, όπως έχει ανακοινωθεί, την ανακοίνωση των βάσεων. Σε λίγο καιρό περιμένουμε τα αποτελέσματα, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Η ζωή μας δεν τελειώνει με τις Πανελληνίες. Παρά την αγωνία τους πάντως, για τα αποτελέσματα, οι υποψήφοι μετά από μια κοπιαστική περίοδο προετοιμασίας, που για κάποιους διήρκησε μέχρι και δύο χρόνια, αυτή την ώρα όπως επισημάνθηκε, αυτό που προέχει είναι το καλοκαίρι, που για κάποιους θα έχει μόνο ξεκούραση και διασκέδαση και για άλλους διασκέδαση και εργασία. Εννοείται, το ρότορ καλοκαίρι που έχουμε ζήσει θα είναι, πιστεύω. Μετά από την προετοιμασία, Ναι, μετά από τόσο ζόρε, όσοι διαβάζαμε τέλος πάντων. Θα το χαρούμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Θα είμαστε όλη μέρα έξω, γλέντια, κριτικά, τέτοια πράγματα. Περιμένετε τα αποτελέσματα? Ναι. Με αγωνία βέβαια, αλλά δεν μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό, γιατί ξέρουμε τι έχουμε γράψει και θα πετύχουμε, πιστεύω, όλοι. Προσμονή για ένα καλοκαίρι επιτέλους, γιατί δύο χρόνια τώρα δεν είχαμε καλοκαίρι καλό. Λόγω COVID και εξετάσεων και όλα αυτά, περιμένουμε να χαλαρώσουμε λίγο το καλοκαίρι τώρα. Τελειώσαμε. Καλοκαιράκι. Παρτάρες. Νησιά. Δουλειά φυσικά. Και εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλους.